I'm not satisfied what I saw today. Δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτό που είδα σήμερα. When you think so easy after 10 minutes, then you don't deserve the 3 pounds. Όταν εφησυχάζεις τόσο πολύ μετά το πρώτο δεκάλεπτο, δεν αξίζεις τους 3 πόντους. We have built up the opponent today. Εμείς δώσαμε στον αντίπαλο σήμερα την αυτοπεποίθηση. And I must say a big compliment on Platanias, how they fight. Και πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην Πλατανία για τον τρόπο που πάλεψαν. Some players from us can learn from them. Και κάποιοι παίκτες από τους δικούς μας μπορούν να μάθουν από αυτό. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Ο κύριος Μίτσο. Κύριε Στέφανες, εγώ θέλω να μάθω τι άλλαξε στον Πλουτπάο. Εγώ στο πρώτο πλειατέλεσμα είναι για το παιχνίδι. Αν έχετε κάτι στον Πάο και στον Πλατανιά και είδαμε διαφορετική εικόνα. Yes, from both sides. Yeah, it is normal. I think we thought too easy, and we are not concentrated. And then you built the opening up, what I said. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός και των δύο πραγμάτων. Και εμείς επισηχάσαμε, όπως είπα, και χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας και έτσι δώσαμε την αυτοποίθηση στον Πλατανιά να γίνει καλύτερος. Παρακαλώ. What I saw today, it had to do with mentality, I think. Από αυτό που είδα σήμερα, νομίζω ότι ήταν από την οτροπία. After the 1-0, we was not concentrated. Μετά το 1-0, δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. We made too many mistakes in the passing, and that had to do with concentration. Κάναμε πολλές λάθος μεταβιβάσεις και αυτό έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση, με την αυτοσυγκέντρωση. No, but when you are not in the game, then it's the best way that you stay in your position. Νομίζω ότι όταν δεν βρίσκεσαι μέσα στο παιχνίδι, το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι τουλάχιστον να μείνεις στη θέση σου. And when you're not playing well, yeah, and we did it, then I think it is good to stay in the position. Και όταν δεν παίζεις καλά, όπως εμείς ήμασταν σήμερα, όπως εμείς κάναμε σήμερα, είναι καλό να κρατάς τη θέση σου. Well, your own position gives you confidence, normally. Φυσιολογικά, όταν παίζεις τη θέση σου, παίρνεις αυτοπεποίθηση. When you play well, you can need to change, yeah, and you can come in on other positions. Όταν... But that is only that all to do with confidence. Όταν παίζεις καλά, μπορείς να κάνεις δοκιμές, να αλλάξεις πράγματα μέσα, αλλά και αυτό έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση. But that was not the reason that we lose today. Αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος που χάσαμε σήμερα. Ο κύριος Καρτσονάκης. I think we start well. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε καλά. But after the 1-0, we built the opponent up. Αλλά μετά το 1-0 εμείς ανεβάσαμε τον Πλατανιά. I'm not satisfied with this. Και δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό. Με δεδομένο ότι είμαστε στην 22η αγωνιστή και όχι στις πρώτες που μαθαίνει ο coach την ομάδα και η ομάδα του coach, είναι το πιο δυσάρεστο και αυτό βράδυ σε ό,τι αφορά την απογοήτευση από αυτό που εκλάμπτε στην ομάδα. I am disappointed, of course, but believe me, there are a lot of new players. And even so, we play with the center today, what not a normal center is. Yeah, and I must say, Skondas was our best player today. And he played not on the position, on his best position, but he played, yeah, a good game, I think. He did what he had to do. Είμαι σίγουρα πάρα πολύ απογοητευμένος, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αφενός έχουμε αρκετούς καινούριους παίκτες στη σύνθεση και αφετέρου παίξαμε και με ένα κεντρικό αμυντικό, ο οποίος δεν είναι η θέση του να αγωνιστεί. Και δεν το λέω
άσχημα για εκείνον. Ήταν ο καλύτερος μας παίκτης σήμερα ως Κόνδρας. Όμως φυσικά δεν μπορεί να αποδώσει το καλύτερό του εκτός θέσης. And of course you are disappointed when you see how some players are playing today. Και φυσικά είμαι πολύ απογοητευμένος όταν βλέπω πώς παίξαν μερικοί παίκτες σήμερα. Και συγγνώμη, ίσως είναι λίγο άκυρο, αλλά επειδή επιτέλους τελείωσε μετά την περίοδο, τώρα μπορεί να μας πει αν είναι κάπως πλημμένος με αυτά που έγινε. We did what we must do, I think. Yeah, we take midfield players, we take a center defender. He's not ready. Yeah, we take a striker. He cannot play today. I think we did that what we can do. Yeah. Νομίζω ότι κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Πήραμε παίκτες στο κέντρο που είχαμε ανάγκη. Πήραμε κεντρικό αμυντικό που δεν ήταν έτοιμος να αγωνιστεί σήμερα. Πήραμε επιθετικό που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή βέβαια σήμερα. Νομίζω ότι συνολικά κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. But believe me, even so, the new players need time. Yeah? But you have in football no time. Πιστέψτε με όμως ότι και οι καινούργιοι παίκτες χρειάζονται χρόνο για να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο, αλλά στο ποδόσφαιρο δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος.